Χαίρετε. Έχει πέσει στα χέρια μου ένα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο έχει γράψει η Αναστασία Κολτσίδα και είναι στην ιστοσελίδα της εταιρείας Impress Me. Θα το βάλω το άρθρο στην περιγραφή, το οποίο έχει τίτλο «Σχολιάζοντας την κακή φύση των comments», δηλαδή σχολιάζοντας τα αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο. Εγώ θα δώσω τίτλο σε αυτό το vlog που κάνω με βάση το άρθρο, θα σας διαβάσω και το άρθρο. Haters και trolling. Πώς αντιμετωπίζω την κακία στο ίντερνετ. Στην ουσία θα διαβάσουμε το άρθρο και θα μιλήσουμε θεωρητικά για το trolling και τους haters. Τι σημαίνει trolling και τι σημαίνει haters. Να αναλύσουμε αυτή τη συμπεριφορά και να δούμε και πώς την αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσω να διαβάζω το άρθρο, θέλω να μιλήσω για τη λέξη haters. Η λέξη haters είναι μια λέξη της slang, της αργό στα αγγλικά, η οποία είναι διαδικτυακή λέξη, θα έλεγα, και έχει να κάνει με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι εκφράζουν μίσος στο διαδίκτυο. Είτε πάνε κάτω από ένα βίντεο και σχολιάζουν σχόλια μίσους και κακίας, είτε πάνε κάτω από μια ανάρτηση σε ένα λογαριασμό στα social media, ή στο Instagram, ή στο Facebook, ή στο Twitter. Στο Twitter υπάρχει πάρα πολύ hating. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λειτουργούν έτσι με έναν τρόπο που εκφράζουν μίσος με τα σχόλιά τους. Και το trolling ή το troll, το troll είναι κάποιος, διαδικτυακό troll είναι ο όρος καλύτερα. Η λέξη troll σημαίνει ξωτικό στα αγγλικά. Και ίσως επειδή τα ξωτικά στα κλασικά παραμύθια για παιδιά ήταν έτσι μικρά ανθρωπάκια, πονηρούλικα που συνέχεια έκαναν σκανδαλιές, η λέξη troll, διαδικτυακό troll, χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν τύπο ο οποίος μπαίνει στο διαδίκτυο και πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ ή πίσω από πολλά ψεύτικα του προφίλ κάνει εντός εγκών πλάκα στον κόσμο, ενώ στην ουσία κάνει ψυχολογικό πόλεμο στον κόσμο. Διαβάζω το άρθρο της Αναστασίας Κουλτσίδα, σχολιάζοντας την κακή φύση των comments. Ο Γιάννης είναι ένας ευγενικός άνθρωπος στη δουλειά του, στην οικογένεια του, στους φίλους του και τους γείτονες του. Αλλά ο Γιάννης μεταμορφώνεται εντελώς όταν αφήνει το δικό του comment. Η λέξη comment σημαίνει σχόλιο στα ελληνικά, για να σχολιάσει οτιδήποτε στο ίντερνετ, δηλαδή στο διαδίκτυο. Παραδόξως, τα σχόλια του εκεί είναι κακεντρεχή, αρνητικά, προσβλητικά. Ο Γιάννης στο ίντερνετ, δηλαδή ο Γιάννης στο διαδίκτυο, μετατρέπεται σε έναν outlier. Outlier είναι ένας πολύ αγενής άνθρωπος. Έναν flamer. Ο flamer είναι αυτός ο οποίος ρίχνει φωτιές, ρίχνει φλόγες, ανάβει καυγά. Ένα troll, έχουμε εξηγήσει τι είναι το διαδικτυακό troll, κάθε φορά που μπαίνει στο ίντερνετ. Τι είναι αυτό που του συμβαίνει? Θα πιω λίγο καφέ τώρα και έχω αυτή την κούπα για την ιστοσελίδα που σας είπα ότι μου έχει σχεδιάσει η εταιρεία Impress Me, είναι η εταιρεία στην οποία εργάζεται και η Αναστασία, που είναι κειμενογράφος που έγραψε αυτό το άρθρο. Είναι η εταιρεία που θα μας διοργανώσει και το σεμινάριο που θα φτιάξουμε στις 15 του Μάρτη στην Αθήνα. Και είναι και η εταιρεία που έχει αναλάβει το lifting της ιστοσελίδας μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι φίλοι μας εκεί μέσα, ακούνε όλη μέρα τα vlogs. Λοιπόν, απόψεις ψυχολόγων ανά τον κόσμο συμφωνούν για την απόσχηση που κινδυνεύει να πάθει ένας άνθρωπος από τον εαυτό του όποτε γίνει μέρος του διαδικτυακού όχλου. Η απόσχηση από τον εαυτό μας σημαίνει την ώρα που μπαίνεις στο διαδίκτυο και λειτουργείς όχι ως ο Γιάννης, αλλά ως ο Jim Y, ως οποιοδήποτε ψευδώνυμο και ψεύτικο προφίλ έχεις δημιουργήσει, να χάνεις το ποιος είσαι πραγματικά και να μπαίνεις μέσα στη χτινοδία του όχλου, που ο όχλος λιντσάρει όχι μόνο στους δρόμους, αλλά και στο διαδίκτυο. Ξεκινώντας από την πιο απλή ψυχολογική εξήγηση, προφανώς, στην κανονική του ζωή ο Γιάννης κάτι καταπιέζει σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι τόσο ήρεμος, ευγενικός και ψύχρεμος όσο δείχνει. Μέσα του συγκεντρώνει θυμό, πίκρα, αισθήματα, αρνητικά αισθήματα που δεν μπορεί να τα διοχετεύσει πρόσωπο με πρόσωπο και δει στα σωστά πρόσωπα. Όσο θάρρος του λείπει στην κανονική ζωή, τόσο μένος ρίχνει ως ακραία επιθετικό μέλος στη διαδικτυακή ζωή. Αυτό που θέλει να πει η Αναστασία εδώ είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει ανώνυμα στο διαδίκτυο
και πάει κάτω από αναρτήσεις, πάει κάτω από βίντεο, πάει κάτω από άρθρα και γράφει κακίες, βρισχές, προσβάλλει τους ανθρώπους, μιλάει άσχημα για αυτούς, χωρίς να τους γνωρίζει, χωρίς να έχει κάτι μαζί τους. Στην ουσία προβάλλει πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους το θυμό, το μίσος, την κακία, το κομπλεξιλίκι του και τα αρνητικά συναισθήματα που έχει, τα οποία δεν του τα έχουν προκαλέσει κάποιος που έχει βάλει μια φωτογραφία του στο Facebook, ένας άνθρωπος που έχει κάνει μια ανάρτηση στο Facebook, ένας YouTuber που έχει φτιάξει ένα βίντεο, ένας δημιουργός που έχει φτιάξει ένα έργο και το εκθέτει στο διαδίκτυο. Το έχει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα μέσα του, έχουν προκληθεί, ο Θεός ξέρει και ο ψυχολόγος του αν θα πάει, θα μάθει, θα το βοηθήσει να μάθει από που έχουν προκληθεί και τα βγάζει εκεί. Βλέποντας γενικότερα το φαινόμενο των ανθρώπων που κάνουν αποστολή της ζωής τους να γράφουν απέσια σχόλια για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, παρατηρούμε ότι περισσότεροι κρύβονται συνήθως πίσω από την ανωνυμία. Βεβαίως, είναι ανώνυμα προφίλ. Είναι προφίλ το οποίο βλέπεις, για παράδειγμα, εμάς εδώ στο YouTube, ότι έχει ένα όνομα χρήστη, μπαίνεις πάνω στο κανάλι του και δεν έχει, έχει μηδέν περιεχόμενο, μηδέν followers, μηδέν αναρτήσεις, τίποτα. Και είναι φρεσκοφτιαγμένο, γιατί όπως είπαμε, ένα troll, ένας hater μπορεί να έχει και πολλά προφίλ. Γι' αυτό όταν με ρωτάτε γιατί σε κάθε βίντεο έχει 5-6 χεράκια κάτω, τους λέω, σας λέω δεν ξέρω ποιος είναι. Μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόσο κόλλημα που να έχει φτιάξει και 5-6 διαφορετικά προφίλ για να βάζει τα χεράκια κάτω. Παρατηρούμε, λέει, ότι οι περισσότεροι κρύβονται συνήθως πίσω από την ανωνυμία, όπου μπορούν να είναι όσο αγενείς θέλουν, χωρίς κανείς να τους επιπλήξει γι' αυτό. Έγκλημα χωρίς τιμωρία, θα έλεγε κανείς. Επίσης, σύμφωνα με τη θεωρία ότι είναι ευκολότερο κάποιος να γράψει φρικτά λόγια από το να τα πει, όσοι γράφουν σχόλια, comments, αποσυνδέονται συναισθηματικά από το αποτέλεσμα που αυτά θα φέρουν, λες και θα γράφουν και ύστερα θα πέσουν σε ένα μαύρο κενό. Δηλαδή, την ώρα που γράφει κάποιος, δεν... κάποιος που γράφει με κακία σχόλια κάτω από οτιδήποτε στο διαδίκτυο, σαν να και τα λόγια που γράφει δεν έχουν σχέση με τον ίδιο, σαν να και δεν τα λέει, σαν να και τα λέει στο κενό, σαν να και δεν θα τα διαβάσει άνθρωπος. Η υπερβολική κακοήθεια έρχεται σαν μια απλή πράξη των χεριών τους, που λίγο έχει να κάνει με μια λογική εγκεφαλική επεξεργασία του τι λένε, πού το στέλνουν, πόσοι θα το δουν και πώς θα νιώσει αυτός στον οποίο κυρίως απευθύνονται, ακόμα και αν είναι ο συγγραφέας του άρθρου. Το γνωστό εδώ και χρόνια nasty effect, είναι πάλι ένα όρο στα αγγλικά, το φαινόμενο της κακίας, περιγράφει το φαινόμενο που όσο πιο άσχημα είναι τα σχόλια, τόσο πιο πολύ πολλώνονται οι αναγνώστες όσον αφορά στο περιεχόμενο άρθρο. Υπάρχει μια άποψη ότι αφήστε αυτά τα σχόλια, τα κακοήθη κάτω από ένα βίντεο ή κάτω από μια ανάρτηση ή κάτω από μια ιστοσελίδα, γιατί όταν φαίνονται αυτά τα άσχημα σχόλια, πολλώνονται οι αναγνώστες του άρθρου ή πολλώνονται αυτοί που βλέπουν το βίντεο, δηλαδή πορώνονται είτε πολύ θετικά είτε πολύ αρνητικά, γίνεται μια διαδικτυακή διαμάχη από κάτω και αυξάνεται η επισκεψιμότητα της σελίδας. Και υπάρχει και άποψη ότι η κακή διαφήμιση είναι πάλι διαφήμιση. Εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα και ειδικά για το δικό μας το κανάλι, γι' αυτό το λόγο κάνω απόκρυψη όποιον γράφει σχόλια μίσους, για τον λόγο του ότι δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να αυξηθεί η κυκλοφορία και η επισκεψιμότητα στο κανάλι, όσο να γίνει σωστά η δουλειά μας. Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν τη σημαντική διαφορά ανάμεσα στη face-to-face επικοινωνία, την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο, και τους πιο απρόσωπους τρόπους επικοινωνίας, όπου λείπει η γλώσσα του σώματος και δεν δίνεται σημασία στις χειρονομίες και τον τόνο της φωνής. Τόσο τα σχόλια μπορούν να γίνουν πιο απρόσωπα και ψυχρά. Όσο πιο απόμακρος ο τρόπος της επικοινωνίας, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά με τον άλλο, να κατανοήσουμε ένας τον άλλο, να νοιαστούμε τελικά για το πώς αισθάνεται ο άλλος. Εδώ θα πω ότι παίζει ρόλο και πόση ενσυναίσθηση έχουμε εμείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ενσυναισθητικός, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έγνοια και γνοιάζεται για το πώς θα νιώσει ο άλλος άμα διαβάσει τα σχόλια του, αντιλαμβάνεται ότι αυτός που έχει γράψει ένα άρθρο ή αυτός που έχει φτιάξει ένα βίντεο είναι άνθρωπος και έχει ψυχή και συναισθήματα και σκέφτεται να μην το στενοχωρέσει, αυτός ο άνθρωπος, έστω και αν η επικοινωνία γίνεται μέσω γραπτών σχολείων, θα προσέξει την επικοινωνία. Μίλησε όμως προηγούμενα η Αναστασία που έχει κάνει μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας, μίλησε για την απόσχηση. Η απόσχηση σημαίνει
να είμαι σε ένα τέτοιο στάδιο ψυχολογικό που δεν είναι υγιές φυσικά, που να ξεκολλάω, να βάζω σ' άλλο σημείο είναι η ανθρώπινη μου υπόσταση και σ' άλλο σημείο είναι αυτά που γράφω στο διαδίκτυο, ταυτότητα μου στο διαδίκτυο. Σημαντικό ρόλο παίζει βέβαια το περιβάλλον και η κατάσταση της σελίδας όπου γίνονται τα σχόλια. Σίγουρα ένας ποδοσφαιρικός αγώνας προκαλεί πιο έντονα συναισθήματα και αντιδράσεις από μια σχολική εκδήλωση για παιδιά. Η ακραία επιθετικότητα επίσης συνδέεται από αρνητικά παραδείγματα στα μίντια, όπου συχνά η κακή συμπεριφορά αντιμετωπίζεται ως cool και αποδεκτή για να γίνει κάποιος κάποιος. Και αυτό το βλέπουμε πιο πολύ στην εφηβεία και στα πολύ νεαρά παιδιά, τα οποία μπορεί να έχουν να παρασυρθούν από το πρότυπο του ντάι του διαδικτύου. Τα κακά αυτοκαταστροφικά παιδιά συνεχίζουν να εθαρρύνουν με το κακό τους παράδειγμα τους φανς τους, τους θαυμαστές τους δηλαδή, να συμπεριφέρονται επιθετικά χωρίς ουσιαστικό λόγο. Η φίλη μου η Ασημίνα Κουλουκούρη, ψυχολόγος από τη Θεσσαλονίκη, πολύ συχνά μου στέλνει διάφορα βίντεο από κανάλια που απευθύνονται στην νεολαία, είτε ελληνικά κανάλια είτε ξένα κανάλια, και μου εκφράζει τις ανησυχίες της για το πώς θα μπορούσαν τέτοια βίντεο που έχουν μέσα βρισχές, βομολομοχίες, που έχουν μέσα ηρωοποίηση της συμπεριφοράς του ΝΤΑΗ, πώς μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα μυαλά και τις ψυχούλες των παιδιών των 10, 11, 12, 13, 15 ετών που παρακολουθούν αυτά τα βίντεο και δεν έχουν οπωσδήποτε την εγκεφαλική ωριμότητα, ούτε την ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα που έχει ένας ενήλικας να φιλτράρει αυτά που βλέπει και αυτά που ακούει. Αυτά τα κακοήθη σχόλια δεν έχουν στόχο να λύσουν οτιδήποτε τελικά και γίνονται κακή συνήθεια, βαλβίδα εκτόνωσης. Βρίζουν για να βρίζουν, πληγώνουν για να πληγώσουν, προσβάλλουν για να προσβάλλουν. Έτσι απλά γιατί όσοι τα γράφουν πιστεύουν ότι κανείς δεν θα δει ποιοι είναι, ότι μπορούν να φερθούν με τον πιο άθλιο τρόπο χωρίς κανένα τίμημα. Αυτή η απόσταση δεν τους επιτρέπει να καταλάβουν πόσο η συμπεριφορά τους έχει μεγάλο και πολλές φορές δραματικό αντίκτυπο στην πραγματική ζωή ανθρώπου. Και μόνο εάν δούμε πόσοι έφηβοι αυτοκτονούν σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας του διαδικτυακού bullying, θα κατανοήσουμε πόσο επικίνδυνο όπλο είναι τα προσβλητικά λόγια και πόσο μπορούν να διαστρεβλώσουν την αντίληψη του κόσμου τους και του εαυτού τους, οδηγώντας τους σε ένα ψυχολογικό αδιέξοδο στο οποίο νιώθουν εντελώς αβοήθητοι και μόνοι. Και πραγματικά το cyberbullying πλήττει ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως τα πολύ νεαρά παιδιά ή τους μεγαλύτερους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την τεχνογνωσία του διαδικτύου. Οι έφηβοι, πόσο δυνατοί και εύθραυστοι την ίδια στιγμή, πόσο αντιφατικοί στη συμπεριφορά τους. Οι έφηβοι που κάνουν τα πάντα για να αποκρύψουν τη ζωή τους από τους γονείς τους, που θα εκνευριστούν αφόρητα αν νιώσουν ότι η μαμά τους ψαχούλεψε το δωμάτιο τους, άρα εισέβαλε στην ιδιωτικότητα τους, οι ίδιοι αυτοί έφηβοι δείχνουν παντελή έλλειψη ανησυχίας για την ιδιωτικότητα τους online, στο διαδίκτυο. Μοιράζονται σχόλια, στιγμές και φωτογραφίες που ούτε καν θα σκέφτονταν να τις μοιραστούν offline. Ενώ πλέον γίνονται παγκόσμιες καμπάνιες που τονίζουν τους κινδύνους της υπερέκθεσης στο διαδίκτυο, συνεχίζουν να μοιράζονται λεπτομέρειες της καθημερινότητας τους που γίνονται βιτριόλοι στα σχόλια όσων τους παρακολουθούν. Αυτή η ψευδέστηση ότι όλα γίνονται σε μία οθόνη και μένουν σε αυτή παραμένει δυστυχώς ισχυρή. Διάσημοι άνθρωποι κλείνουν τα social media τους σε περιόδους που νιώθουν πιο ευάλωτες επιθέσεις. Κανείς δεν είναι τόσο εκπαιδευμένος ή σκληρός ώστε να δέχεται τόση κακία χωρίς να πληγώνεται. Συμφωνώ με αυτό. Κανείς δεν είναι τόσο εκπαιδευμένος ή σκληρός, ώστε να δέχεται τόση κακία χωρίς να πληγώνεται. Υπάρχει κάποια λύση? Πώς μπορεί ένα πρόσωπο ή ένα προϊόν να προστατέψει τον εαυτό του από το τόσο εχθρικό πλήθος? Ένας comment moderator, δηλαδή διαχειριστής σχολείων για 10 χρόνια, έγραψε ένα άρθρο για αυτή την επαγγελματική εμπειρία, την οποία χαρακτήρισε σαν να ζούσε μια μακροχρόνια κακοποιητική σχέση. Μια λύση θα ήταν να αφαιρεθούν εντελώς τα σχόλια ως επιλογή. Κάποιες ιστοσελίδες το έχουν ήδη κάνει. Όμως αυτό στερεί τη σελίδα από τα θετικά στοιχεία που προσφέρουν τα καλά και επιδικοδομητικά σχόλια, με κυριότερο τη δυνατή σύνδεση και αλληλεπίδραση του ανθρώπου ή του προϊόντος με τους ακολούθους του. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις με κακό τέλος, όπως τις αυτοκτονίες των εφήβων, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αναλαμβάνει να βρει τους ενόχους.
για να έχει το έγκλημα τιμωρία. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος μπαίνει και φτιάχνει ένα ψεύτικο λογαριασμό και γράφει σχόλια μίσους κάτω από ένα βίντεο, κάτω από μια ανάρτηση, εάν δεν σβήσουμε αυτή την ανάρτηση και την αφήσουμε εκεί, μπορεί η αστυνομία μετά, εάν έχει εύλογο λόγο, δηλαδή αν γίνεται διαδικτυακή παρενόχληση, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος μπορεί να βρει από πιο ακριβώς σπίτι, από πιο ακριβώς κινητό τηλέφωνο, από πιο ακριβώς IP address έχουν γραφτεί αυτά τα σχόλια. Οπότε η ανωνυμία δεν είναι και τόσο ανωνυμία όσο νομίζουν αυτοί που το κάνουν. Ευχόμαστε ο Γιάννης να αποφασίσει να πάει όπως πρέπει σε ένα ψυχολόγο, να εκτονώσει τα θέματα θυμού και ζήλιας του, να επικοινωνήσει πρόσωπο με αυτούς που επιθυμεί, να λύσει τα προβλήματά του, να γίνει ένας πραγματικά ήρεμος, ψύχρεμος και ευγενικός άνθρωπος και όχι ένας φαινομενικά ήρεμος, ψύχρεμος και ευγενικός άνθρωπος που όταν μπει στο διαδίκτυο κάνει πάρτι με τον τρόπο που έχουμε περιγράψει. Είμαστε άραγε αλήθεια τόσο αισιόδοξοι ώστε να πιστεύουμε ότι θα αλλάξει στο μέλλον η αρνητική φύση των σχολείων, ουδέν σχόλιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελένη Δημοπαδοπούλου μου στείλε αυτό το άρθρο της Αναστασίας της Κολτσίδα που σας διάβασα και θέλω έτσι να συμπληρώσω και εγώ 2-3 δικά μου πάνω σε αυτά που διαβάσαμε. Λοιπόν, διαφωνώ με την άποψη να σβήνουμε τα σχόλια ή να απενεργοποιούμε τα σχόλια κάτω από τα βίντεο. Εγώ όταν είχα φτιάξει το κανάλι μου το 2011, το είχα φτιάξει έτσι ώστε να μην δέχεται σχόλια. Σε κάποια φάση μου είχε πει ένας φίλος μου, ο Γιώργος ο Τσόκος, είναι Κύπριος αυτός ο φίλος μου, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονιών κατά της Γονικής Αποξένωσης και μου είπε, πρέπει να έχει 3-4 χρόνια, μου είπε, δεν είναι καλή ιδέα που έχεις απενεργοποιημένα τα σχόλια, γιατί αν αφήσεις τα σχόλια, τότε οι άνθρωποι θα νιώσουν ότι συνδέονται περισσότερο μαζί σου και μεταξύ τους και θα δημιουργηθεί μια κοινότητα. Ο Γιώργος έχει αρκετή σχέση με το διαδίκτυο, φτιάχνει ιστοσελίδες, έχει σχέση με το μάρκετινγκ, τις σπουδές του κλπ. Και άκουσα στον Γιώργο και άνοιξα τα σχόλια και έχω εδώ στο κινητό μου από τότε αυτή την εφαρμογή, η οποία είναι μια εφαρμογή που έρχεται ανακοίνωση ότι έχει σχολιαστεί το τάδε κάτω από τα βίντεο. Βλέπω μόνο το πρώτο σχόλιο. Τα σχόλια επί σχολείων δεν μου στέλνει ανακοίνωση. Γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να γίνει μια συζήτηση στα σχόλια επί σχολείων και εγώ να μην πάρω είδηση. Και λειτουργώ μόνη μου ως moderator των σχολείων, ως διαχειριστής των σχολείων. Και ποιες είναι οι αρχές με τις οποίες λειτουργώ? Ότι εάν ένα άγνωστο πρόσωπο, ένα άγνωστο προφίλ κάνει διαδικτυακή επίθεση μίσους είτε σε εμένα, είτε σε κάποιον άλλο άνθρωπο από την κοινότητα του καναλιού μας και είναι ένα προφίλ το οποίο είναι άγνωστο, είναι ανώνυμο, απρόσωπο, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να απαντήσω οτιδήποτε και πατάω το κουμπί απόκρυψη. Το κουμπί απόκρυψη σημαίνει να μπορεί να βλέπει τα βίντεο, να μπορεί να βλέπει τα σχόλια, αλλά να μην βλέπουμε οι υπόλοιποι τα σχόλια ενός τέτοιου ανθρώπου. Πολλές φορές έχει τύχει να κάνω απόκρυψη ένα σχόλιο που είναι από ψεύτικο προφίλ και μετά από μισή μια ώρα να βρεθεί το ίδιο σχόλιο με ένα άλλο ψεύτικο προφίλ και καταλαβαίνω ότι πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο ο οποίος κατάλαβε ότι τον έκανε απόκρυψη και κάνει και άλλο σχόλιο και ξανακάνω ξανά απόκρυψη. Η άποψη μου είναι to not engage with haters. Η άποψη μου είναι να μην ερχόμαστε σε επαφή και να μην ερχόμαστε σε συζήτηση με αυτούς που εκφράζουν μίσος διαδικτυακά. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θα τους λύσουμε εμείς τα ψυχολογικά τους. Όπως λέει και η Αναστασία στο άρθρο, να πάνε σε ένα ψυχολόγο να λύσουν τα ψυχολογικά τους. Και επίσης, αυτοί οι οποίοι κάνουν ανώνυμα προφίλ και γράφουν σχόλια μίσους, ο σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν αναστάτωση, να δημιουργήσουν πανικό, να προκαλέσουν μια αντίδραση την οποία στην πραγματική ζωή δεν θα μπορούσαν να την προκαλέσουν. Δηλαδή, αν δούμε, έχω δει διάφορα, ξέρετε ότι βλέπω ντοκιμαντέρ για εγκλήματα και έβλεπα τελευταίως μια σειρά που ήταν για διαδικτυακά εγκλήματα με πραγματικά γεγονότα ντοκιμαντέρ και έβλεπε στους τύπους οι οποίοι φαινόντουσαν φοβεροί και τρομεροί πίσω από το πληκτρολόγιο. Όταν τους έβλεπε στο όνομα τους συλλάμβαναν, πρόκειται για πολύ μικρά ανθρωπάκια. Όταν λέω πολύ μικρά ανθρωπάκια, εννοώ προσωπικότητες οι οποίες με τίποτα δεν ήταν ούτε δυναμικοί, ούτε δυνατοί, ούτε τίποτα από την περσόνα την ψεύτικη που έφτιαχνα στο διαδίκτυο.
Άρα, we do not engage. Δεν μπαίνουμε σε συζήτηση με trolls και με ανθρώπους οι οποίοι με σχόλια από προφίλ το οποίο είναι ξεκάθαρα κακεντρεχή. Εγώ δεν είμαι ο μέσος χρήστης του διαδικτύου, με την έννοια του ότι έχω μεγάλη εμπειρία στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο ως μέσο διάδοσης και συζήτησης ιδεών και ως μέσο εκπαίδευσης και δικής μου εκπαίδευσης αλλά και εκπαίδευσης άλλων ανθρώπων από το 1999, δηλαδή έχει 21 χρόνια περίπου που χρησιμοποιώ συστηματικά το διαδίκτυο. Μιλώ με πάρα πολύ κόσμο μέσω διαδικτύου και ούσα και ψυχολόγος και με τόση εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα μπορώ να κατανοήσω, να καταλάβω κατευθείαν από ένα mail που λαμβάνω, ένα σχόλιο που διαβάζω, περί τι είδους σχόλιο πρόκειται. Αυτή την πείρα δεν την έχει ο οποιοδήποτε. Χωρίς να σημαίνει ότι και εγώ δεν κάνω λάθη, χωρίς να σημαίνει ότι και εγώ δεν μπορεί να παρεξηγήσω κάτι και να ζητήσω εξήγηση και όταν πάρω εξήγηση για να αντιληφθώ ότι έχω παρεξήγηση να απολογηθώ κιόλας. Λοιπόν, είναι καλά στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς στα social media να μην τους έχουμε ανοιχτούς, δηλαδή ό,τι γράφουμε να μην το βλέπει ο κόσμος όλος, να το βλέπει μόνο η λίστα των φίλων μας. Εκτός και αν κάνουμε κάποιο επάγγελμα που έχει να κάνει με τη δημόσια δράση, δεν υπάρχει λόγος να είναι δημόσιες οι αναρτήσεις στο προφίλ μας στο Instagram, στο προφίλ μας στο Facebook, στο προφίλ μας στο Twitter ή οπουδήποτε αλλού. Δεν υπάρχει λόγος. Στο Twitter, ναι, και στο Twitter μπορεί να κάνεις ιδιωτικές αναρτήσεις σου, ναι, και εκεί μπορείς. Είμαστε σε επιφυλακή για οποιοδήποτε κακεντρεχή σχόλια, τα οποία μπορεί να μην έρθουν μόνο από ανώνυμα προφίλ, αλλά μπορεί να έρθουν και από ανθρώπους που γνωρίζουμε, οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν ψυχολογικό πόλεμο προς εμάς διαδικτυακό και όχι πρόσωπο με πρόσωπο. Είμαι πολύ της αρχής του do not engage, να μην δίνουμε βήμα και επίσης αυτό το εφάρμοζα και στην εκπομπή, δεν ήθελα με τίποτε να δώσω βήμα σε ανθρώπους που δεν εκτιμούσα. Υπάρχει ένα ρητό που λέει στα αγγλικά Don't make stupid people famous. Μην κάνετε τους βλάκες ανθρώπους, τους κακούς ανθρώπους διάσημους. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να δίνουμε σημασία απαντώντας και ξαναπαντώντας και ξαναπαντώντας σε ένα πρόσωπο το οποίο έχει μπει στο κανάλι μας, έχει μπει στη σελίδα μας, έχει μπει στο προφίλ μας για να γράψει κακίες. Το αποκλείουμε και τελειώνει η κουβέντα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Και γι' αυτό σας λέω κατά καιρού στους κανόνες εύρυθμις λειτουργίας του καναλιού, εξηγώ ποια είναι τα δικά μου, ποιες είναι οι δικές μου αρχές για τη διατήρηση της καθαρότητας του καναλιού, γιατί εγώ θέλω ο κόσμος όταν μπαίνει στο κανάλι να νιώθει ότι βρίσκει ένα αγαπητικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον υποστηριχτικό προς ανθρώπους και προς ιδέες και ένα περιβάλλον ψυχοφέλιμο. Δεν μας αφορούν ούτε οι καυγάδες, ούτε οι κατηγορίες, ούτε οι διαφωνίες, γιατί απλούστατα δεν έχουμε τίποτα με κανέναν. Εγώ κάνω μια συγκεκριμένη δουλειά, ένα συγκεκριμένο έργο. Όσους αρέσει αυτό το έργο και είναι εδώ και βλέπουν αυτό το έργο με γεια τους, με χαρά τους, όσους δεν τους αρέσει και θέλουν να εκφράσουν ρητορική μίσους, με γεια τους, με χαρά τους, θα την εκφράζουν και θα την διαβάζουν μόνοι τους. Δηλαδή θα φάνε απόκρυψη και θα διαβάζουν μόνοι τους τα σχόλιά τους. Και επειδή αυτό το κανάλι, μιλάω τώρα για το δικό μου το κανάλι εδώ στο YouTube, αυτό το κανάλι το έχω δημιουργήσει μόνο από το 2011 και ο κόσμος που έχει εγγραφεί σε αυτό το κανάλι και ο κόσμος που βρίσκεται σε αυτό το κανάλι βρίσκεται με δική του θέληση και επειδή του αρέσει αυτό που κάνω, δεν δέχομαι με κανένα τρόπο να δώσω αυτή την πλατφόρμα των 35.000 εγγεγραμμένων συνδρομητών και των περίπου 170.000 ανθρώπων που μπαίνουν κάθε μήνα στο κανάλι και βλέπουν βίντεο, γιατί δεν είναι μόνο όσοι είστε εγγεγραμμένοι που βλέπετε βίντεο, βλέπω βίντεο και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν κάνει subscribe στο κανάλι. Δηλαδή έχουμε 35.000 συνδρομητές και τον τελευταίο μήνα έχουν μπει 170.000 άνθρωποι που είδαν από 4 μέχρι 5 βίντεο, έτσι γράφουν τα στατιστικά του καναλιού. Όλοι αυτοί οι πάνω από 100.000 άνθρωποι που κάθε μήνα που μπαίνουν στο κανάλι για να δουν τα βίντεο, μπαίνουν γιατί θέλουν να δουν τα βίντεο. Δεν μπαίνουν για να κάνουμε διάσημο τον κάθε ανώνυμο ο οποίος πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ
γράφει ό,τι του κατεβάσει το μυαλό του. Εμείς δεν έχουμε πάρα πολλά, επειδή εγώ δεν κάνω engage με τους haters, δηλαδή δεν απαντώ πίσω. Κάνω κατευθείαν απόκριψη όταν τελειώνει η κουβέντα. Και η γνώμη μου είναι το ίδιο να κάνετε και εσείς στους δικούς σας προσωπικούς λογαριασμούς ή στο δικό σας το κανάλι, αν είστε YouTubers ή οπουδήποτε στο διαδίκτυο. Προστατεύουμε τον εαυτό μας από την υπερέκθεση και από την επαφή με ανθρώπους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι σκοποί τους, και όπως πολύ ορθά και πολύ σοφά έχει γράψει η Αναστασία Κολτσίδα στο άρθρο αυτό, το οποίο άρθρο σας ξαναλέω, θα σας το βάλω στην περιγραφή του βίντεο, βγάζουν πάνω τους τα δικά μας αποθυμένα που δεν έχουν να κάνουν με εμάς. Έχουν να κάνουν με τα δικά τους άλυτα ψυχολογικά θέματα. Εμείς θα λύσουμε τα δικά μας και αυτοί, εάν θέλουν, ας λύσουν τα δικά τους. Δεν τους αφήνουμε να τα κάνουν με το πάνω μας. Φιλιά!